Το ενδιαφέρον είναι ότι από σήμερα το απόγευμα θα υπάρχει πρωθυπουργό τη χώρα ο Αλέξη και σε λίγες ώρε μετά θα υπάρχει και κυβέρνηση. Άρα, ένα πράγμα πάνω στο οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ και πολύ με ύψιλον και πολύ και πολλέ στο πληθυντικό έγινε πραγματικότητα. Και εμεί θέλουμε αυτή την χθεσινή ιστορική νίκη να την κάνουμε και ιστορική μέρα. Μάλιστα. Για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, ένα-ένα, ε, κύριε Βίτσα, είναι όλα συμφωνημένα, είναι όλα έτοιμα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται συζήτηση ανάμεσα στον του Τζίπρα και τον αρχιο... κεφαλή των ανεξάρτητων Ελλήνων, τον πάνω των Καμένων. Νομίζω ότι θα είναι θετική η έκβαση, γι' αυτό και εγώ ε, είπα ότι μέσα στη μέρα θα ορκιστεί Πρωθυπουργό. Ε, σημασία έχει να δοθεί στον ελληνικό λαό μια ευκαιρία, γιατί άκουσα και τώρα από τα διεθνή πρακτορία ορισμένα πράγματα. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν ακραία η κατάσταση του ελληνικού λαού, ακραία η πολιτική που είχε επιβληθεί τα πέντε τελευταία χρόνια. Άρα, θεωρείτε ότι το ποσοστό το οποίο συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βίτσα, είναι επειδή εμπιστεύτηκε τα όσα είπατε, ή ουσιαστικά απέρριψε το προηγούμενο πολιτικό κυβερνητικό μάλλον. Θα έλεγα και ε, τα ε, δύο ε, συνασπισμό. Θα έλεγα και τα δύο. Μια σκεφτείτε ότι ε, στη δική μας επεξεργασία. Η απόρριψη του προηγούμενου έπρεπε να συμπληρωθεί και συμπληρώθηκε ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη με το άμεσο πρόγραμμα, να συμπληρωθεί με άμεσες πρακτικές κινήσεις ανακούφισης της κοινωνίας και επανακίνησης της οικονομίας. Είναι, αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Αν θέλετε ήταν και αυτό που ανάμεσα στον Ιούνι και στην χθεσινή βραδιά έδωσε μια επιπλέον όθηση και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε πλήρη γνώση ότι πολύ μεγάλο κομμάτι από τους άντρε και τις γυναίκες που μας ψήφισαν πιστεύουν στο πρόγραμμά μας. Έχουμε όμως και πλήρη γνώση ότι έχουμε και ψήφο υποδοκιμή όπως και ψήφο αντίδραση στο προηγούμενο. Εγώ το Σημασία μόνο... έχει να το κάνουμε εμείς αυτό θετική, mm -hmm. για κανένα ενέργεια. Αυτό που θέλω να προσθέσω στη συζήτησή μας και η αλήθεια είναι ότι το μεταφέρω έτσι όπως το ακούω. Έτσι όπως το ακούω από Νέους, έτσι όπω το ακούω από ανέργου. Έχετε και ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο βασικά ποσοστό ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι άνεργοι και εμπιστεύτηκαν τα όσα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό, για τι θέσει εργασία, για όλη την οικονομικό, κοινωνική πλέον πραγματικότητα τη χώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητείται έντονα είναι ότι. Εντάξει, είδαμε τι έκαναν οι προηγούμενοι, δεν αντέξαμε άλλο την πολιτική των προηγούμενων, το θέμα είναι ότι δώσαμε την ψήφο εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ. Είτε επειδή ήμασταν απογοητευμένοι με του προηγούμενου, είτε επειδή πιστέψαμε τόσο πολύ και αποφασίσαμε να εμπιστευτούμε με την ψήφο μα τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα περιμένουμε την Κουμουνδούρου. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα υλοποιήσει από όλα όσα έχει πει. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι σήμερα ξημέρωσε μια μέρα. Άρα, οι φόβοι που εκφράστηκαν από του πολιτικού μα αντιπάλου και η κινδυνολογία. Ε, δεν υπάρχει, δηλαδή και οι τράπεζε άνοιξαν και γίνονται εργασίε, τα παιδιά πήγαν στο σχολείο του και είναι μια γι' όλου μέρα. Ε, τι είχαμε πει στη Θεσσαλονίκη, Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πει ότι εδώ δεν κάνουμε υποσχέσεις, αναλαμβάνουμε δεσμεύσει και καταμερίζουμε ευθύνε. Εγώ το βλέπω ω εξή ο ελληνικό λαό για τις ψήφου του, του, ανέλαβε αυτή την ευθύνη. Ο ελληνικό λαό ακύρωσε την πολιτική των μνημονίων και τη λιτότητα. Άρα εμεί πρέπει να αντιστοιχηθούμε με τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει και έχουμε αποφασιστικότητα. Είμαστε έτοιμοι και θα το κάνουμε με ταχύτητα να ανταποκριθούμε τις πρώτες θεσμεύσεις. και είναι αυτές που είπατε. Δηλαδή τα οχτώ νομοσχέδια τα οποία πια έχουν γίνει κάτι σαν θρύλος, τα τέσσερα, τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή από την προηγούμενη Βουλή. Θα τα επανακαταθέσουμε. Ω έχουν. Όχι με αλλαγούλε, με. Και αυτά θα προχωρήσουν. Και από εκεί και πέρα, με αυτή την ψήφο του ελληνικού λαού, να πάμε να διαπραγματευτούμε. Εδώ με θέλω τους να έρθουμε μετά τι διαφημίσει, γιατί μπορεί όντω και είναι αλήθεια αυτό: να έχουμε ένα ηλιόλου στο πρωινό. Οι τράπεζε, από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμή, παραμένουν ανοιχτέ. Τα ATM ε, δίνουν χρήμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι προκλήσει τη επόμενη ημέρα. Δεν πρέπει να κρυφτούμε προκλήσεις από τι Και προκλήσει και προσκλήσει υπάρχουν. Και είναι καλό αυτό το πράγμα. Εμεί έχουμε πει εδώ και χρόνια. Ε, θυμάμαι την εναρκτήρια ομιλία που έκανα στο πρωτο τελευταίο συνέδριο του συνασπισμού, όπου το κεντρικό μοτίβο ήτανε γνωρίζουμε το ζήτημα και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Εδώ λοιπόν θέλω να τοποθετηθείτε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με βάση τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, αρχής γεωμένης από σήμερα, γιατί ακούσαμε και χθε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν θα έρθουμε σε πλήρη ρήξη με τους εταίρους, να το αποσαφηνίσουμε δεν το ποτέ θα λίγο θα αυτό. Αυτό θέλω να, να τοποθετηθείτε Μια άλλο εκτενώς. Πράγμα, τα διαφορετικά συμφέροντα και μερικές φορές και η σύγκρουση συμφέροντα και άλλο πράγμα η ρήξη. Μετά τις διαφημίσεις, περισσότερα για να μας το εξηγήσετε ξανά. Λέξη Τσίπρα από τα προπήλαια να μιλάει στον κόσμο. Είπε ότι ο κύκλος των μνημονίων έκλεισε, ο κύκλος της λιτότητας έκλεισε. Είπε όμως ότι δεν θα έρθουμε ως κυβέρνηση ε, σε ρήξη με τους εταίρους. Πώς λοιπόν θα τελειώσει το μνημόνιο, πώς θα τελειώσει η Τρόικα με τα μηνύματα που έρχονται από τους Ευρωπαίους εταίρους και παράλληλα δεν θα έχουμε λιτότητα. Ε, κύριε, Αποίητο, το μνημόνιο έχει τελειώσει από χθε το βράδυ. Και έχει τελειώσει με την ψήφα του ελληνικού λαού. Αυτό που έκανε ο ελληνικό λαό είναι να πει στόπ στην πολιτική τη κοινωνική λιτότητα και πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα υπάρχει, υπάρχουν δύο ζητήματα. Η Ελλάδα είναι εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει κάνει αίτηση εισδοχή αυτή τη στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπροστά στην Ευρώπη έχουν και ανοίξει όλο το πεδίο τη προηγούμενη πολιτική που σιγά σιγά αλλάζει. Σπάει. Άρα και με βάση την εντολή του ελληνικού λαού, εμεί πρέπει να διαδραματίσουμε ενεργητικό ρόλο. Δηλαδή, αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Δράγκη εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική yeah. Τράπεζα και που είναι το γεγονό ότι πρέπει να παίξει χρήμα στην ευρωπαϊκή αγορά για να αρχίσει να αναθερμαίνεται, γιατί mm -hmm. η πολιτική τη λιτότητα στέγνωσε την Ευρώπη, δεν στέγνωσε μόνο στην Ελλάδα. Ναι, yeah, αλλά είπε με Τρόικα και Μνημόνια. Εντό πλαισίου, είπε ο κ. Δράγκη. Απειλεί, 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 τη συνοχή τη, να το ολοκληρώσω αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι πριν δύο μήνε μόλι οι δηλώσει ε, αξιωματούχων ή ηγετών τη ιδιαίτερα τη Γερμανία ήταν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και μάλιστα ο κύριος Σαμαρά, μια εβδομάδα πριν τι εκλογέ, όταν μπήκε αυτό το θέμα, είπε ότι αυτό είναι σχεδόν παράνομο. και όμω είναι αυτό που έγινε. Άρα, και ποια, και εδώ, ποια είναι η δική σα ατζέντα, κύριε Βίτσα, συγκεκριμένα, απαντάμε γιατί. Απαντάμε ένα πάρα, με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εμεί έχουμε ένα εθνικό σχέδιο με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μάλιστα, το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης Το οποίο χρονικά Έρχομαι... περίπου. που, πού, πού, το, πού τοποθετεί την το επαναδιαπραγμάτευση. Άμεσα. Όλα είναι άμεσα. Δηλαδή το Ένα πρόγραμμα μήνα της Θεσσαλονίκης δεν είναι θέμα ενό μήνα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα ομόλογα τα οποία λήγουν. Τα βασικά ομόλογα είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι είναι μάλλον, αν θυμάμαι καλά, τα ομόλογα που είχε αγοράσει ο κύριος Κτρισέ το 2010 και δεν κουρεύτηκαν. Με το γνωστό κούρεμα. Εμεί, εντωμεταξύ, όσο εσεί μα εξηγείτε την πολιτική σα ατζέντα, παρακολουθούμε Βεβαίως. πλάνα από τα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα. Είναι θέμα η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε εδώ ανταποκριτέ από το Κοινοβούλιο, live ανταποκρίσει συνεχώ. Μάλιστα, έπαιξε όπω με ενημερώνουν νωρίτερα και η συνάντηση αυτή την ώρα, πλάνα από τη συνάντηση των κυρίων Τσίπρα και Καμένου. Φαντάζομαι ότι προκαλεί. Και έτσι είναι και σωστό είναι ένα ευρωπαϊκό πρωταγιακήριο αλλά και παγκόσμιο ενδιαφέρον το χθεσινό αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν θα πάμε με ένα σχέδιο το οποίο είπα θα είναι εθνικό, θα έχει και προσανατολισμό στην Ευρώπη, το οποίο, θα, το οποίο θα λύνει δύο βασικά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η επιβίωση του ελληνικού λαού, και η ανάπτυξη της ίδιας οικονομία, οικονομίας, σταθεροποίηση και ανάπτυξη οικονομίας όπως και της δημοκρατίας. Και το δεύτερο θέμα θα δίνει τη δυνατότητα να επιληθεί το ζήτημα του δημόσιου χρέους με διάφορους τρόπους. Εμείς προσερχόμαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Δημοματικό Ταμείο, με βάση τη θέση μας περιμένουμε απαντήσεις και βεβαίω πάνω σε αυτό θα γίνει η διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει υπάρχει ζήτημα, εγώ σα είπα, σύγκρουση συμφερόντων. Καμία διάθεση ρήξη. Ρήξη θα σήμαινε ότι οι, κάποιοι είναι οι κυρίαρχοι, κάποιοι είναι σε αντίθετη ε, θέση και συγκρούονται μεταξύ του. Επειδή το έχουμε ακούσει και θα σα το μεταφέρω, θα σα το ρωτήσω έτσι ακριβώ όπω το έχουμε ακούσει. Είτε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ένα διάλογο με του εταίρου. Δεν θα έρθει σε ρήξη όπω μέχρι στιγμή αυτό μα είπατε κι εσεί, είπε και ο Αλέξη Τσίπρα. Θα συμφωνήσουν κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το βαφτίσει μνημόνιο. Θα το βαφτίσει κάπω αλλιώ. Αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μία συμφωνία που θα ικανοποιεί και τι δύο πλευρέ. όπως ιστορικά πάντα έτσι είναι μία συμφωνία. Ναι. Ε, ναι, σε αυτό τι μπορώ να απαντήσω άραγε. Ε, η συμφωνία στο τέλο ε, θα προσπαθήσει να αφήνει ικανοποιημένε και τι δύο πλευρέ, αλλά όσο μα ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένο ο ελληνικό λαό. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Δεν και θα ήσας... είναι μνημόνιο, Μνημ... το λέτε ξεκάθαρα βεβαίως δεν αυτό. Δεν θα είναι μνημόνιο. Και βεβαίω δεν θα είναι πολιτική λιτότητα. Αυτά δύο είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα, το να βρούμε ένα κοινό δρόμο θα είναι το καλό. Το καλό. Και σε αυτό το, σε αυτό το καλό είμαστε εμεί προσανατολισμένοι. Μάλιστα. Και μάλιστα λέμε ότι το δικό μας το πρόγραμμα, οι δικές μας ιδέες αποδείχθηκαν ότι είναι και στοιχείο συνοχής όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, οι ιδέες τη αυτό... κυρία της κυρίας Μέρκελ είναι πολλές φορές στοιχείο αν θέλετε, που ταρακουνάει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό θα πορευτείτε μαζί με του ανεξάρτητου Έλληνε και μαζί με τον Πάνο Καμένο. Για να βρούμε λοιπόν τώρα τον Αντώνη Ατζολέτο μαζί, να δούμε, Αντώνη, τι μαθαίνει από τη συνάντηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμένο. Και αναμένεται σήμερα εδώ, ο Άννα. Ουσιαστικά οι πληροφορίε λένε να κλειδώσει η κυβέρνηση και ορκειμένο ο κύριο Σύμπροσ.